Είναι πολύ ευχάριστο που βρισκόμαστε όλα τα παιδιά, σχεδόν όλα τα παιδιά εδώ. Περνάμε πάντα πολύ ωραία όταν βρισκόμαστε και μακάρι να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις και να μπορούμε να μαζευόμαστε. Το έχεις ξαναπεί, είναι πολύ ωραίο και πρέπει να το ακούσει ο κόσμος. Πώς επηρέασε εσένα η επιτυχία του 87 και αν θεωρείς ότι θα ήσουν διαφορετικός άνθρωπος, θα έκανες άλλο επάγγελμα ή δεν θα ήσουν εδώ τώρα, αν δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα στις 14 Ιουνίου του 87. Τότε ήταν ένα κοινωνικό φαινόμενο αυτό που συνέβη, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς τότε νέα παιδιά, ήμασταν όλοι γύρω στα 10 πάνω κάτω. Ξεκινήσαμε όλοι να πάρουμε μια μπάλα, να βρούμε μια μπασκέτα. Μας επηρέασε πάρα πολύ. Θέλαμε να μοιάσουμε στους αθλητές αυτούς του 87, τους είχαμε σαν ήρωες και σίγουρα ήταν ένα μεγάλο κίνητρο να μείνουμε στο μπάσκετ και ο καθένας να ακολουθήσει τα όνειρά του. Και τους ευχαριστούμε για αυτό. Έτσι. Και κάτι τελευταίο για το παιχνίδι. Έλεγαν πριν τα παιδιά στα αποδυτήρια ότι είναι μεγάλη, είναι αργή, να τους περιμένουμε πριν καρφώσουμε. Εσείς τι θα αντιπαραθέσετε, πώς θα τους κερδίσετε. Ποιος το είπε αυτό? Τα παιδιά. Λέγανε ότι επειδή να παίξουν το αργά, να σας περιμένουν για να καρφώσουν. Θα το δούμε. Τι να κάνω προφανώς. Εντάξει, και εμείς Σύρμα. Εντάξει. Νομίζω κάποια στιγμή στο παιχνίδι σου βγαίνει ο ανταγωνισμός, σου βγαίνει το να παίξεις λίγο όπως τα παλιά. Αλλά το βασικό να περάσουμε καλά, να υπάρχει και ευχάριστη ατμόσφαιρα, να το ευχαριστεί και ο κόσμος. Αυτό είναι το νόημα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.